Βρισκόμεθα στην πέμπτη κατήχηση του Αγίου Κυρίλου που αναφέρεται στο μεγάλο θέμα της πίστεως. Είναι το τρίτο θέμα που κάνουμε στο θέμα αυτό της πίστεως. Ο Άγιος Κύριλλος, για να κατοχυρώσει το θέμα της πίστεως και των πτυχών της, αναφέρεται σε διάφορα παραδείγματα, φυσικά από την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και λέγει και πολύς ο περί της πίστεως λόγος και ουκ αρκετός ημίν ο πας της ημέρας διηγούμενος χρόνος, ότι ο λόγος περί της πίστεως είναι πολύς. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε ή μπορούμε να υπούμε και φυσικά δεν θα επαρκέσει ο χρόνος μιας ημέρας να τα πούμε όλα αυτά, διότι αλλού μας έχει πει ότι επιθυμεί να έχει μία συμμετρία στο λόγο του, ώστε να μην κουράσει τους κατηχουμένους του, προκειμένου να δεχθούν εκείνα τα οποία θα τους πούν, θα τους πει, γιατί φυσικά παραπάνω πράγματα δεν θα έχουν τη δυνατότητα να τα κρατήσουν και στη μνήμη τους, αλλά και στην επεξεργασία που πρέπει να κάνουν εκείνα με εκείνα που ακούν για να τα χωνέψουν. Το θέμα της επεξεργασίας είναι μεγάλο πράγμα, διότι όταν ακούει κανείς πολλά πράγματα και να μην μπορεί να τα αφομοιώσει, να τα επεξεργαστεί, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας χαμένος κόπος. Και επειδή ο Άγιος Κύριλλος ενδιαφέρεται να μάθουν οι κατοικουμενοί του αυτά τα οποία τους λέγει, διότι είναι κατηχήσεις, είναι μαθήματα, πρέπει να μοιηθούν, πρέπει να τα γνωρίσουν, τον ενδιαφέρει άμεσα η γνώση όσων τους λέγει και η κατάκτηση αυτής της γνώσεως. Ωστόσο, λέγει ότι αρκετά να πούμε ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη και αναφέρεται στον Αβραάμ. Έχει μερικά σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογα και τα οποία θα σημειώσουμε, διότι είναι γνωστό ότι ο Αβραάμ χρησιμοποιείται και από την Καινή Διαθήκη ως υπόδειγμα πίστεως, τόσο στην προς Εβραίους επιστολή του Απόστολος Παύλος όσο και σε άλλες επιστολές. Γράφει λοιπόν: εκείνος, δηλαδή ο Αβραάμ, ούκ εξ έργων μόνον εδικαιώθη, αλλά εκ πίστεως. Πολλά μεν γάρ κατόρθωσεν, αλλ' ουδέποτε φίλος Θεού εκλήθη, αλλότε επίστευσε. Και πάν δε έργων αυτού κατά πίστην τετέλεστε, κατέλειπε γονέας δια πίστην και τα λοιπά. Πράγματι, βλέπουμε εδώ ότι ο Αβραάμ θεωρείται ο κορυφαίος της πίστεως και ο γενάρχης της πίστεως. Ας πούμε όμως το ιστορικό που το λέει λίγο πιο κάτω, ότι άφησε γονείς για αυτήν ακριβώς την πίστη. Άφησε πατρίδα, χώρα, σπίτι για την πίστη. Και συνεπώς όπως και εκείνος εδικαιώθη, ως περούν εκείνος εδικαιώθη και εσύ δικαιώθητη. Και εσύ έτσι με τον ίδιο τρόπο να δικαιωθείς. Ήταν νεκρός ως προς το σώμα δια την τεκνογωνία, διότι το γέρον και η σύζυγός του ή το πρεσβήτης και αυτή. Συνεπώς δεν μπορούσε να κάνει πια παιδιά. Δεν υπήρχε καμία ελπίδα τεκνογωνίας και τεκνογωνίας ελπής ουδε μία κατελείπετο. Εν τούτης ο Θεός λέγει: εις αυτόν τον πρεσβήτη επαγγέλλεται την τεκνογωνία, υπόσχεται την τεκνογωνία. Και ο Αβραάμ τι έκανε? Και μία στενήσαστη πίστη ο Αβραάμ και τα λοιπά. Και κατανοήσας το εαυτού σώμα ήδη είναι νεκρωμένον, ούτε του σώματος ασθενία, αλλά τη δυνάμει του επαγγέλλοντος προσέχον. Πιστών ηγησάμενος των επαγγυλάμενων και τα λοιπά. Δηλαδή δεν έμεινε στην αυτογνωσία του ότι εγώ πια σωματικά είμαι νεκρωμένος, αλλά την πίστη μου την ρίπτω εις εκείνον που έχει την δύναμη να κάνει τα πάντα, εις τον Θεόν. Ο Αβραάμ λοιπόν πραγματικά επίστευσε. Ας δούμε όμως, αγαπητοί μου, εδώ πως ο Αβραάμ τελικά εδικαιώθη δια της πίστεως, εκ της πίστεως, συγγνώμη,
αφού έφτασε ακόμη με γνώμονα την πίστη να φτάσει να θέλει να θυσιάσει και το παιδί του. Όταν του είπε ο Θεός ότι θα μου δώσεις αυτό το παιδί, το οποίο ήδη κατ' επαγγελία να γεννηθεί και κατά θαυμαστών τρόπων, τώρα θα μου το επιστρέψεις, θα μου το δώσεις σε μένα. Δηλαδή θα το θυσιάσεις το παιδί σου. Εκείνος δεν εδίστασε, πραγματικά γίγας πίστεως, δεν εδίστασε να ετοιμαστεί να θυσιάσει το παιδί του. Φυσικά ο Θεός τον εμπόδισε, απλώς προέβαλε, γιατί ο Θεός εγνώριζε την πίστη του Αβραάμ. Δεν ήταν ανάγκη να κάνει αυτό το σχήμα ο Θεός ως παντογνώστης, αφού είναι, για να γνωρίσει τι πίστη έχει ο Θεός. Είναι αστείο να το λέει κανείς ο Αβραάμ. Αλλά απλούστατα, δια να τον προβάλλει στην ιστορία ως υπόδειγμα πίστεως. Γι' αυτό μετέρχεται όλα αυτά τα σχήματα ο Θεός. Όπως ακριβώς το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον Ιώβ. Δεν εγνώριζε ο Θεός εάν ο Ιώβ είναι ειλικρινής στη λατρεία του στο Θεό ή όχι? Και όμως επιτρέπει όλη εκείνη την ταλαιπωρία του για να γίνει υπόδειγμα αιώνιων μέσα στην ιστορία, δια τους πιστούς, δια τους ανθρώπους. Έρχομαι λοιπόν στα κύρια εκείνα σημεία που λέγει ότι εκείνος ούκ εξ έργων μόνον εδικαιώθη, αλλά εκ πίστεως. Δεν δικαιώθηκε μόνο από τα έργα, αλλά και από την πίστη, διότι πολλά κατόρθωσε, αλλά ποτέ δεν κλήθηκε φίλος του Θεού παρά μόνο όταν επίστευσε, και κάθε του έργο ετελειοποιήθη μόνο όταν επήρε τη σφραγίδα της πίστεως. Στην Καινή Διαθήκη, αγαπητοί μου, γίνεται διαφορότροπος χρήσης του παραδείγματος αυτού. Ο Απόστολος Παύλος θέλει να τονίσει στις επιστολές του και στην προς Εβραίους και στις άλλες επιστολές, θέλει να τονίσει τον μεγάλο παράγοντα της πίστεως, το σπουδαίο αυτό στοιχείο της πίστεως, ότι όσα θέλεις φτιάξε, όσα θέλεις δούλεψε, δεν μπορείς να προβάλλεις εις τον Θεόν τα έργα σου και να πεις δικαιωματικά, Θεέ μου, θα μου δώσεις τη βασιλεία σου. Διότι τα ανθρώπινα έργα είναι ως ράκος αποκαθημένης. Ξέρετε ποιον το ράκος της αποκαθημένης? Αφού το λέει η Αγία Γραφή, θα το ερμηνεύσω, δεν πειράζει, γιατί πολλές φορές το ακούμε. Είναι τα κουρέλια που χρησιμοποιεί μια γυναίκα για την περίοδό της. Έτσι μοιάζουν τα έργα του ανθρώπου, όσο λαμπρά και αν είναι. Το ακούσατε? Γι' αυτό ερμήνευσα το ράκος αποκαθημένης. Γι' αυτό το ερμήνευσα. Αν καμιά φορά μας μπει ο λογισμός, τώρα εσύ φτιάχνεις κάτι, είσαι σπουδαίος. Ναι, αυτά που φτιάχνω τα σπουδαία είναι ως ράκος, τα έργα μου, αποκαθημένης. Φοβερό. Έτσι ο Απόστολος Παύλος θέλει να τονίσει την πλευρά της πίστεως. Και λέγει μάλιστα κάτι πολύ σπουδαίο. Ότι πότε δικαιώθηκε ο Αβραάμ? Όταν έκανε την περιτομή ή πρώτης περιτομής? Λέγει ότι πρώτης περιτομής εδικαιώθηκε. Διότι οι Εβραίοι υπεστήριζαν ότι και μόνο γιατί θα ανήκεις στο λαό του Θεού με την περιτομή, αυτό είναι ικανό να σε εισαγάγει εις την βασιλεία του Θεού. Όχι, λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι. Διότι ο Αβραάμ εκλήθη δίκαιος πριν κάνει την περιτομή. Το ακούσατε? Το τονίζει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Είναι όμως και η άλλη όψη. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος τονίζει τα έργα, διότι θέλει, επειδή η επιστολή του έχει πρακτικό χαρακτήρα, δεν έχει θεωρητικό όπως το Αποστόλου Παύλου οι επιστολές, θέλει να τονίσει εκεί ότι
μη μου κάθεσαι και μου λες ότι έχω την πίστη και έτσι θα σωθώ μόνο χωρίς να έχεις έργα. Και φέρνει παράδειγμα τώρα τον Αβραάμ πάλι και λέγει, κοίταξε να είδεις, τα έργα εδικαίωσαν τον Αβραάμ. Πρόκειται περί του ενός και του αυτού πράγματος. Αλλά τόσο ο Απόστολος Παύλος όσο και ο Αγίος Ιάκωβος αδελφόθεος θέλουν να διορθώσουν κάποιες ακρότητες που μπορεί να υπάρχουν στους χριστιανούς. Και μέσα στην ιστορία, αγαπητοί μου, υπάρχουν αυτές οι ακρότητες. Παράδειγμα, οι Προτεστάντες, οι οποίοι λέγουν μόνο με την πίστη θα δικαιωθείς. Κάποιοι άλλοι μπορεί να λέγουν μόνο με τα έργα θα δικαιωθείς. Ποια είναι η ορθόδοξος θέσης? Ξέρετε ποια είναι η ορθόδοξος θέσης? Ότι και με την πίστη και με τα έργα θα δικαιωθείς. Εφόσον βέβαια η δικαίωση είναι δώρο του Θεού. Εσύ θα προσφέρεις ό,τι θα προσφέρεις, αλλά αυτό που θα προσφέρεις θα είναι αυτό το διπλούν, η πίστη και τα έργα. Και ο Θεός θα σου δώσει ως δώρο τη δικαίωση, γιατί δεν δικαιούσε ούτε με την πίστη ούτε με τα έργα. Σας είπα, αλλά αυτό είναι ο δράκος αποκαθημένης. Αλλά γιατί αγαπάει και θέλει ο Θεός θα δώσει, αλλά θέλει όμως και από σένα κάτι. Θέλει και αυτά τα δυο. Αυτή είναι η ορθόδοξος άποψης. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος Ιάκωβος ότι εκείνος ούτε ξέργων μόνον εδικαιώθη, αλλά εκπίστεως. Πολλά μεν γαρ κατόρθωσε, πολλά κατόρθωσε, αλλά ουδέποτε φίλος Θεού εκλήθη. Πότε όμως εκλήθη? Αλλότε επίστευσε. Που σημαίνει ούτε τα έργα χωρίς την πίστη, ούτε η πίστη χωρίς τα έργα. Εν τούτης, δεν μπορούμε να προβάλλουμε στο Θεό για δικαίωση ούτε το ένα ούτε το άλλο. Λέει κάπου ένας ψαλμός, ένας ψαλμικός στίχος, ότι ο Θεός διέκυψε, λέει, εξ ουρανού να δει ποιος είναι ο εκείνος που τηρεί τις εντολές του Θεού ή επιτέλους ο εξητών των Κύριων. Δεν βρέθηκε κανένας. Τι θα πει, δεν υπάρχουν άνθρωποι που τουλάχιστον εξητούν τον Κύριον? Πώς τον εξητούν όμως? Ατελέστατα. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί, δεν μπορούμε να προβάλλουμε στο Θεό και να πούμε, Κύριε, εγώ επίστευσα σε σένα και τώρα θα μου δώσει τη βασιλεία σου. Η βασιλεία του Θεού είναι δώρον. Είναι δώρο του Θεού. Μας το προσφέρει ο Θεός. Αφού όμως εμείς στο μέτρο των δυνατοτήτων μας θα προσφέρουμε και την πίστη, θα προσφέρουμε και τα έργα. Επειδή λοιπόν ο Αβραάμ αισθάθηκε όχι ο γενάρχης ενός λαού μόνον, αλλά ο γενάρχης της πίστεως, γι' αυτό και γίνεται τύπος της πίστεως στην Παλαιά Διαθήκη. Σας έχω πει άλλοτε ότι τύπος πίστεως στην Καινή Διαθήκη δεν είναι ούτε ο Απόστολος Πέτρος ούτε ο Απόστολος Παύλος, αλλά είναι ο ληστής επί του Σταυρού. Είναι ογκόληθος πίστεως, αγαπητοί μου, ο ληστής επί του Σταυρού. Ογκόληθος. Το θέλετε? Ο Απόστολος Παύλος επέστρεψε εις Χριστόν ύστερα από μια λαμπρή ένδοξη επιφάνεια του Χριστού. Ο ληστής τι έβλεπε? Αυτόν που πίστευσε τον έβλεπε κρεμασμένο σε ένα σταυρό που σε λίγο θα πέθαινε. Συγκρίνεται η πίστη του Παύλου με την πίστη του ληστού? Όχι. Όχι. Άλλοτε ο Παύλος πολύ εκοπίασε και αξιοποίησε αυτή την πίστη του. Πολύ εκοπίασε, περισσότερο όλων των Αποστόλων. Άλλο θέμα. Σας λέγω μόνο για το θέμα της πίστεως, γίγαντες πίστεως, ο Αβραάμ και ο ληστής. Επειδή, λέγει, ημίν έστω τον εκ της παλαιάς τύπων μόνος Αβραάμ, επειδή κακίνου γεγόραμεν η ίδια της πίστεως. Πράγματι, αφού είναι ο γενάρχης της πίστεως, τότε είναι και ο γενάρχης ενός λαού που πιστεύει. Οι Ισραηλίτες
είναι κατά σάρκα παιδιά του Αβραάμ. Κατάγονται από τη σάρκα του Αβραάμ. Ο νέος Ισραήλ, οι χριστιανοί, ανά των κόσμων, από όλους τους λαούς και τις φυλές της γης, όλων των εποχών, είναι παιδιά του Αβραάμ όταν πιστεύουν στον Ιησού Χριστόν. Γενάρχη λοιπόν της πίστεως έχουμε τον Αβραάμ, επειδή εκείνος επίστευσε και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη, δηλαδή εις αρετή. Δικαιοσύνη θα πει αρετή, λογαριάστηκε, δηλαδή η πίστη του ως αρετή. Και είναι μεγάλο πράγμα, αγαπητοί, διότι και ο Κύριος ο ίδιος το πρόβαλε αυτός τους Εβραίους, όταν τους είπε ότι λέτε ότι είσαστε παιδιά του Αβραάμ. Εάν είσαστε παιδιά του Αβραάμ πραγματικά, θα πιστεύατε σε μένα, διότι εκείνος είδε τη μέρα τη δική μου και χάρηκε. Ποια είναι η μέρα η δική του? Αγαπητοί μου, ο Αβραάμ είχε πάρει την υπόσχεση ότι θα έρθει ο Μεσσίας, ότι από τους απογόνους του, ή μάλλον από τον απόγονό του, τον μοναδικό, τον Ισαάκ, θα δεχθεί, θα γίνει λαός, λέγει, ως τα άστρα του ουρανού. Πόσες φορές ο Θεός τον έβγαλε έξω και του δείξε τα άστρα του ουρανού. Βέβαια μια φορά το έχουμε εκεί με μια θυσία, αλλά πολλές φορές το είπε αυτό ο Θεός. Νομίζω κάπου 20 χρόνια του το λέει ο Θεός. Και δεν είπε κάποια φορά ο Αβραάμ, μα μου το λες, μου το λες, μου το λες. Πού είναι το παιδί? Εγώ δεν βλέπω κανένα παιδί. Μόνο έχει λυπηθεί ότι τελικά δεν θα αποκτήσει παιδί, αλλά μόνο είχε παιδί βέβαια από την Άγαρ, που ήταν δούλη, δεν ήταν τίποτα. Ο Ισμαήλ, τίποτα. Όχι, του λέει, δικό σου παιδί θα είναι από τη Σάρα, επίσημο παιδί. Πότε, λέει, κύριε, αυτό? Πότε, όταν θα είναι. Και σαν δυνάμω της θαλάσσης. Επίστευσε ο Αβραάμ. Και δεν το γράφει μεν ρητός η Παλαιά Διαθήκη, αλλά το ξέρουμε από την Καινή. Επήρε την επαγγελία ότι θα έρχεται ο Μεσσίας από τον απόγονό του τον Ισαάκ. Το βλέπουμε σαφώς όμως στον εγγονό του τον Ιακώβ αυτό το πράγμα, να το λέει ο ίδιος ο Ιακώβ στον Ιούδα. Υπήρχε αυτή η προσδοκία του Μεσσίου. Και τώρα έφυγε από τον κόσμο αυτόν ο Αβραάμ με την πίστη ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Και όταν το έμαθε ο Αβραάμ, πού? Στον Άδη. Ότι ήρθε ένας απόγονός του, αυτός ο επιγγελμένος απόγονος, ο καθορισμένος, ήλθε, και που θα είναι ο σωτήρας του κόσμου, εχάρηκε. Αυτή είναι η μέρα του Χριστού, δηλαδή η ενανθρώπισης. Είδε, λέει, την ημέρα τη δική μου, δηλαδή τι, την ενανθρώπισή μου, και εχάρηκε. Και εκεί οι ταλέποροι Εβραίοι που είχαν τυφλοπάνει στα μάτια τους είπαν, δεν είσαι ούτε 50 χρόνο άνθρωπος. Ο Αβραάμ έφυγε από τον κόσμο αυτόν πριν από 2000 χρόνια και είδε τη δική σου την ημέρα ο Αβραάμ και χάρηκε. Και είπε μετά ο Χριστός εκείνα τα ακατανόητα λόγια δια τους ακροατάς του: αμήν αμήν λέγω ημίν, πριν Αβραάμ γενέστε εγώ ημί, εγώ υπάρχω. Πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω. Ακατανόητα λόγια. Κατανοητά όμως σήμερα για μας. Αυτός υπήρξε, αγαπητοί μου, Αβραάμ. Βλέπετε ότι εκεί εις τον Άδην επήρε την πλήρωση, επήρε την πληροφορία της πληρώσεως, της πίστεώς του. Και όταν ο Χριστός κατέβηκε μετά εις τον Άδην, βεβαίως μεταξύ των δικαίων ήταν και ασφαλώς ο Αβραάμ. Βλέπετε, η πίστη, μεγάλο πράγμα. Αλλά ας δούμε μερικά ακόμα. Αυτό που προηγουμένως σας είπα με το θέμα της περιτομής, λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, επί τούτης πιστώσον εσφραγίσθη εις δικαιοσύνη και περιτομήν έλαβε. Σφραγίδα της πίστεως της εν τη ακροβιστία λαβών επαγγελίαν ότι πατήρ έστε πολλών εθνών. Ότι επήρε την δικαίωση πριν την περιτομή. Η περιτομή είναι μετά.
δεν δικαιώθηκε από την περιτομή ο Αβραάμ, αλλά από την πίστη. Αυτό δε είναι ένα επιχείρημα για τους Ισραηλίτες, συγγνώμη, στα χέρια του Παύλου για τους Ισραηλίτες, που τους λέγει ότι δεν μπορείτε να δικαιωθείτε, τους το προβάλλει, δεν μπορείτε να δικαιωθείτε από το προνόμιο της περιτομής εάν δεν πιστεύσετε εις τον Ιησού Χριστόν. Παράδειγμα, ο πρόγονός μας ο Αβραάμ. Ουκέτη γαρ κατά σάρκα ημών πάντων εστί πατήρ, αλλά ο τύπος της εκείνου πίστεως πάντας ημάς Ιούς ποιή του Αβραάμ. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι δεν είναι πατήρ κατά σάρκα όλων, αλλά είναι όμως πατήρ τύπος και πατήρ κατά πνεύμα, δηλαδή κατά την πίστη. Άπιστον παραανθρώπης το εκ νεκρών αναστήνετινα, ως περομοίως άπιστον και το εκ νενεκρωμένων πρεσβητών τεκνογονίαν γενέστε. Άπιστον θα πει κάτι απίστευτον. Απίστευτο σε ανθρώπους να μπορέσει κανείς όταν είναι βιολογικά νεκρός να κάνει παιδί. Έτσι και σε μας λέγει ότι είναι απίστευτο για το μικρό μας το μυαλό ότι όταν πεθάνουμε θα αναστηθούμε. Αυτό επίστευσε ο Αβραάμ και έκανε παιδί. Το ίδιο πράγμα πιστεύουμε και εμείς ότι θα αναστηθούμε από την έκρωση που θα έχουμε με τον θάνατο. Τι τίνει ομοιότητη της πίστεως εις υιοθεσία ενερχόμεθα του Αβραάμ και τότε μετά την πίστη ομοίως εκείνο την πνευματική λαμβάνομαι σφραγίδα. Υπάρχει λέγει μία ομοιότητα πίστεως, όπως εκείνος πίστευσε ότι θα έχει απογόνους ενώ ήταν βιολογικά νεκρός, και εμείς πιστεύουμε ότι θα αναστηθούμε. Έχουμε λοιπόν ομοιότητα πίστεως, και όπως εκείνος επήρε την βεβαίωση και φυσικά και ευρέθη αληθής ο Θεός, έτσι και εμείς παίρνουμε τη σφραγίδα. Ποια είναι αυτή η σφραγίδα? Είναι το βάπτισμα. Αγίο πνεύματι δια του λουτρού περιτεμνόμενοι ου σώματος την ακροβιστίαν, αλλά την καρδίαν κατά τον Ιερεμία λέγοντα και περιτεμήστε το Θεό την ακροβιστίαν της καρδίας ημών. Και κατά τον Απόστολον εν την περιτομή του Χριστού συνταφέντες αυτό εν το βαπτίσματι και τα εξής. Δηλαδή ότι εμείς πλέον παίρνουμε τη σφραγίδα δια του βαπτίσματος, και έτσι όχι τη σφραγίδα δια της περιτομής ου σώματος την ακροβιστίαν. Η ακροβιστία είναι το αντίθετο της περιτομής. Τάχτην εάν τηρήσομεν την πίστην ακατάγνωστη εσώμεθα και παντήεις αρετών είδεση κοσμήθη σώμεθα. Εάν αυτήν την πίστην την τηρήσουμε, τότε ακατηγόρητοι θα γίνουμε, θα είμαστε και θα στολιστούμε με παντίες ποικίλες αρετές. Διότι πράγματι η πίστη είναι το υπέδαφος. Δεν μπορεί κανείς πραγματικά να κάνει τίποτε, καμία αρετή, όπως το λέγαμε την περασμένη φορά, εάν δεν έχει πίστη. Λέγει πως θα φυλάξει κανείς την παρθενία του, την αγνότητά του, τη σοφροσύνη του, εάν δεν πιστεύει, μας είπε την περασμένη φορά ο Άγιος Κύριλλος. Και όπως μας λέει σε μία πολύ παρακάτω κατήγεση, ότι ρίζα πάσης αγαθοεργίας Ανάστασης νεκρών. Η πίστη ότι θα αναστηθούμε, αυτό είναι η ρίζα κάθε αγαθοεργίας, αλλά η πίστη ότι θα αναστηθούμε. Πιστεύω ότι θα αναστηθώ και έτσι ρυθμίζω αναλόγως τη συμπεριφορά μου, αναλόγως τη ζωή μου. Βλέπετε συνεπώς ότι η πίστη αποτελεί υπόβαθρον, υπόστρωμα, υπέδαφος αναπτύξεως όλων των αρετών. Μετά έχει ένα άλλο παράδειγμα από την Καινή Διαθήκη του Αποστόλου Πέτρου. Το παράδειγμα τι ήταν, λέγει ο Απόστολος Πέτρος, άνθρωπος όπως είμαστε και εμείς, ο οποίος
εξαίματος και σαρκός συγκείμενος και εκ των ομοίων τροφών διαγινόμενος, ο οποίος απετελείτο από σάρκα και αίμα και έτρωγε, μεγάλωνε με τις τροφές που τρώμε κι εμείς. Δηλαδή όμοιος με εμάς. Είδατε όμως, λέγει, όταν του είπε ο Ιησούς Χριστός «περπάτα στο νερό» και επίστευσε πως επεριπάτησε σαν επιστερεού εδάφους. Όταν όμως μπήκε ο λογισμός πως αυτό μπορεί να συμβαίνει, τότε υπεχώρησε και πήγε να βουλιάξει. Αλλά είδες όμως ότι, σημαίνει τούτο, όταν επιστρέφουν στο πλοιάριον μαζί με τον Χριστό που τον κρατάει, ο Πέτρος δεν κολυμπάει για να φτάσει στο πλοιάριον, αλλά συνεχίζει να περιπατεί, που σημαίνει ανεσύρθη από το βούλιαγμά του και συνέχισε πάλι να περιπατεί, που σημαίνει επανόρθωσε την πίστη. Βλέπει κανένας δηλαδή τι ακριβώς είναι η πίστη σου. Το σούτον δε έχει δυνάμεως η πίστη, ώστε ου μόνος ο πιστεύων σώζεται, αλλά γάρ και οι άλλοι άλλων πιστευσάντων εσώθησαν. Έχει τόση μεγάλη δύναμη η πίστη, ώστε δεν σώζεται μόνο εκείνος που πιστεύει, αλλά και άλλοι που μπορεί να βρίσκονται κοντά σε εκείνον ο οποίος πιστεύει. Και έχει ένα ωραίο παράδειγμα, δεν σας τα διαβάζω βέβαια για να μην αργήσουμε, επειδή αυτά αποτελούν πολύ ως κείμενο. Είναι, αναφέρεται στον παραλυτικό της Καπερναούμ, που εκείνοι που τον εβάσταζαν, ήσαν τέσσερις, τον έφεραν, και όταν ο Χριστός είδε πως χάλασαν τα κεραμίδια από πάνω και τον κατέβασαν, τι είπε? Ακούστε τι είπε: «Επίνεσε την πίστη των τεσσάρων και όχι την πίστη του παραλυτικού». Πιθανώς ο παραλυτικός από την παράλυση που είχε ούτε και να ομίλει. Πολλές φορές έχουμε παραλυτικούς τον οποίον και οι φορητικές κορδές παραλύουν και δεν μπορούν να ομιλήσουν. Συνεπώς δεν μπορούσε να αποταθεί εις τον παραλυτικό ο Κύριος. Φαίνεται ήταν ανήμπορος άνθρωπος, τελείως ανήμπορος. Και τώρα βλέπει κανένας ότι το περιβάλλον του παραλυτικού πιστεύει και ο παραλυτικός σώζεται. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μπορούμε να σώσουμε, αγαπητοί μου, και τους συμπολίτες μας ή έναν οποιονδήποτε άνθρωπο που δεν είναι σε θέση αυτός να προσευχηθεί ή να πιστέψει, εάν εμείς πιστεύουμε και προσευχόμεθα για αυτόν. Βλέπετε, είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Αλλά και κάτι ακόμη πιο θαυμαστό. Λέει ένα άλλο παράδειγμα παρακάτω. Λέει το παράδειγμα του Λαζάρου. Όταν ο Λάζαρος πέθανε και ο Κύριος έρχεται δια να τον αναστήσει, τότε ελθόντι το Κυρίο προσέπεσε μια αδελφή και λέγοντι: «Πού τεθήκατε αυτόν?» Αποκριναμένης εκείνης: «Κύριε, ήδη όζει τεταρτέως γαρεστή φυσήν ο Κύριος. Εάν πιστεύσεις, όψη την δόξα του Θεού». Μόνον ουκή λέγον ότι «Σύ του νεκρού το λίπον της πίστεως αναπλήρωσον». Εάν πιστεύσεις, σύ θα δεις τη δόξα του Θεού. Ο νεκρός μπορούσε να διαθέσει πίστη, αφού ήταν νεκρός. Το λίπον, αυτό που έλειπε από τον νεκρόν, η πίστη, ποιος το αναπληρώνει? Η αδελφή του Λαζάρου, η αδελφή του νεκρού. Γι' αυτό λέγει, εάν πιστεύει εσύ, όχι αν πιστεύει ο Λάζαρος, ποιος Λάζαρος, είναι νεκρός. Εάν πιστεύεις εσύ, θα δεις τη δόξα του Θεού. Και είδε πράγματι την Ανάσταση του αδελφού της. Ώστε βλέπει κανένας εδώ πραγματικά ότι είναι μεγάλο πράγμα η πίστη, ακόμη και δια το περιβάλλον. Εάν δηλαδή το περιβάλλον πιστεύει, είναι μεγάλο πράγμα για έναν άνθρωπο. Ή ένας άνθρωπος πιστεύει, είναι ευεργετικός για το περιβάλλον του, το αντίστροφο. Αλλά καν άπιστος εις ή ολιγόπιστος, φιλάνθρωπος εστίν ο Κύριος. Εάν λέγεις άπιστος ή ολιγόπιστος, μη φοβάσαι, ο Κύριος είναι φιλάνθρωπος. Συμπεριφέρεται εσύ μετανοούντι.
Άμα μετανοήσεις, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν με σένα. Πράγματι, αγαπητοί μου, είναι ένα μεγάλο πράγμα αυτό, ένα μεγάλο πράγμα το οποίο πολλές φορές συναντούμε στους ανθρώπους. Μπορεί κάποιος, ιδίως οι νέοι, να μας πούν, ξέρετε πάτερ, δεν πιστεύω. Δεν το παίρνουμε τις μετρητής αυτό, σας το λέγω ηλίθεια. Αυτό το δεν πιστεύω είναι μια κουβέντα. Και μόνο γιατί έφτασε μέχρι το εξομολογητήριο, που βέβαια εδώ υπάρχει μια συνέπεια, την οποία πολλάκριστος την τονίζω, άλλοτε όχι, ότι ήρθες να εξομολογηθείς και λες ότι δεν πιστεύεις, δυνάμει τίνος θα πάρεις την άφεση? Δυνάμει του προσώπου μου ή δυνάμει του σταυροθέντος και αναστάντος Θεανθρώπου Χριστού? Εάν λοιπόν δεν πιστεύεις στον Χριστό, τότε τι άφεση αμαρτημάτων θα πάρεις? Δεν νομίζεις πως αυτό που λες είναι αντιφατικό? Όπως θα γνωρίζετε, το θέμα της πίστεως εξαρτάται από το θέμα της καρδιάς, δηλαδή το θέμα της ζωής, το πως ζει ένας άνθρωπος. Είναι εκείνο το οποίο λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να έρθουν προς το φως, δεν πλησίαζαν τον Χριστόν, διότι ήσαν πονηρά τα έργα τους. Και δίνει μια ωραιοτάτη κλασική, θα λέγαμε, τυπική ανατομία του πράγματος. Πας γάρ ο φαύλα πράσον μισεί το φως και ου και έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Δεν έρχεται στο φως, δηλαδή δεν πιστεύει, το φως είναι ο Χριστός, δεν πιστεύει για να μη ελεγχθούν τα έργα του, επειδή φαύλα πράσι, δηλαδή ζει αμαρτωλά. Στην πραγματικότητα, εάν φύγει η αμαρτωλή ζωή, αμέσως αποκαλύπτεται η πίστη. Εάν διορθώσει κάποιος τη ζωή του, δεν έχει λόγους να λέγει ότι δεν πιστεύει. Γι' αυτό, όταν κάποιος μας λέγει δεν πιστεύω, ιδίως από τους νέους όπως σας εξήγησα, δεν ρίπτουμε το βάρος εκεί. Το βάρος το ρίπτουμε να διορθώσουμε τη ζωή του. Και η πίστη θα επανέλθει. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, ότι κι αν είσαι ακόμη άπιστος ή ολιγόπιστος, ο Κύριος είναι φιλάνθρωπος. Τι πρέπει να κάνεις? Μόνο είπε και αυτός ευγνωμόνος, και εσύ ο ίδιος να πεις τον Κύριον με ευγνωμοσύνη: πιστεύω Κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Εκείνο που είχε πει ο ταλέπορος εκείνος πατέρας, που είπε στον Χριστόν, εάν μπορείς το παιδί με αυτό που δαιμονίζεται, κάνε το καλά. Εάν μπορείς, όχι αν θέλεις, αλλά εάν μπορείς, είναι βαρύς ο λόγος. Και ο Κύριος του είπε, όχι εάν εγώ μπορώ, αλλά εάν εσύ πιστεύεις. Και τότε ηλέγχθη εκείνος ο ταλέπορος πατέρας και είπε, πιστεύω Κύριε, βοήθησέ με, είμαι άπιστος άνθρωπος, βοήθησέ με. Ή εκείνο το οποίον πραγματικά έλεγαν οι Απόστολοι, συνεχίζει και λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, Κύριε πρόσθες ημίν πίστην. Διότι η πίστη είναι κάτι που προστίθεται και αφαιρείται. Πολύ ωραία μπήκε το ρήμα πρόσθες, πρόσθεσέ μας δηλαδή. Γιατί μπορούμε να χάσουμε την πίστη μας, να γίνει αφαίρεση. Μπορούμε να προσθέσουμε την πίστη μας, να τη μεγαλώσουμε, γίνεται πρόσθεση. Και εδώ οι μαθητές έβλεπαν την ένδυά τους, έβλεπαν τη φτώχεια τους, ότι μπροστά σε εκείνα που έπρεπε να δεχθούν, η δική τους η πίστη ήταν πολύ μικρή. Γι' αυτό και παρακαλούν τον Κύριον και του λέγουν να τους προσθέσει πίστη. Τι θα ελέγατε, δεν θα προσέθετε ο Κύριος πίστη στους μαθητάς? Τότε θα μου πείτε, εδώ θα μου πείτε δικαιολογημένα, δηλαδή τότε η πίστη δεν είναι κάτι που έρχεται από μένα? Όταν ζητούν οι μαθητές το πρόσθες, πρέπει να προσθέσει δηλαδή ο Χριστός. Ναι, στην πραγματικότητα αγαπητοί μου, η πίστη είναι δώρον. Αφού λοιπόν είναι δώρον, τότε γιατί θα μπορούσα εγώ να ελεγχθώ, εάν υποτεθεί ότι δεν έχω το δώρον αυτό? Ναι,
είναι ένα δώρο που δίδεται κατά το μέτρο της προαιρέσεως. Η πίστης είναι δώρο του Θεού, είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, αλλά χάρισμα κατά το μέτρο της προαιρέσεως. Και η προαίρεση είναι δικό σου έργο, είναι δικό σου θέμα, είναι δική σου η προαίρεση, ολότελα δική σου η προαίρεση. Γι' αυτό θα επενεθείς εάν δεχθείς την πίστη, ή θα κατακριθείς εάν απορρίψεις την πίστη. Όπως τα ξέρετε, όλα είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος, αλλά θα ήθελα να πω για, ειδικά για το θέμα της πίστεως και της αγάπης, είναι χρήσιμο να το ξέρουμε αυτό, ότι είναι ενέργεια του Θεού που έρχεται από το Θεό. Ο Θεός είναι πιστός, μας είπε ο Απόστολος, συγγνώμη, ο Άγιος Κύριλλος, το ξέρουμε από την Αγία Γραφή, πιστός ο Θεός, πιστός ο Θεός. Είναι λοιπόν ενέργειες αυτές του Θεού, και η αγάπη και η πίστη και όλα, και η υπομονή. Ο Θεός της υπομονής λέγεται ο Θεός, ο Θεός της υπομονής. Είναι ενέργειες αυτές, δηλαδή άκτιστες ενέργειες. Και όπως ο ήλιος στέλνει τις ακτίνες του και όταν πέσουν σε μία καθαρή ανακλώσα επιφάνεια, ανακλώνται και επιστρέφουν προς την πηγή, πίσω δηλαδή οι ακτίνες, έτσι είναι και τα δώρα του Θεού. Μου στέλνει την ενέργεια της πίστεως, την ενέργεια της αγάπης ο Θεός, ως δώρον. Εάν, όπως λέγει ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας, εάν το κάτοπτρον, ο καθρέπτης της ψυχής μου δεν έχει ιόν, γιώτα όμικρον, σκουριά, τότε θα ανακλάσει εκείνο το οποίο πέφτει επάνω στο κάτωπτρο της ψυχής μου, και ανακλώμενο θα γυρίσει πίσω. Θα πηγυρίζει πίσω. Ανταπόκρισης. Μου δίνει το δώρο του. Έχω καθαρό καθρέπτη, έχω αγαθήν προαίρεση, και τότε ανταποκρίνομαι σε εκείνο το οποίο μου έδωκε ο Θεός και του λέγω πιστεύω. Μου δίνει εκείνος την ενέργεια της πίστεως και εγώ λέγω πιστεύω. Τι κάνω αυτό που κάνω, που λέω τώρα? Το γυρίζω πίσω. Το γυρίζω πίσω όχι ως ανεπιθύμητον, αλλά ως ανταπόκριση. Όπως στο τηλέφωνο ο άλλος μου ομιλεί και εγώ ομιλώ. Τι σημαίνει? Σημαίνει απαντώ σε εκείνο το οποίο μου λέγει εκείνος. Και εδώ όταν λέγω πιστεύω, απαντώ σε εκείνο το δώρο το οποίο μου έχει δώσει ο Θεός. Βλέπετε λοιπόν, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό να προσέχουμε, πάρα πολύ να προσέχουμε, να μην ποτέ χάσουμε την πίστη μας. Υπάρχει κίνδυνος αμεσότατος. Θα το πω μια φορά, αμεσότατος. Ένας πειρασμός, ένα κάτι, τα χάσαμε όλα. Εδώ ισχύει ένας οικονομολογικός, θα λέγαμε, νόμος. Οι οικονομολόγοι λέγουν, ο καλύτερος τρόπος να μη φτωχύνεις είναι να πλουτίζεις. Δηλαδή, ο καλύτερος τρόπος να μη χάνεις τα χρήματά σου είναι να τα προσθέτεις. Διότι αν κάποτε πεις, έχω ένα αλφα ποσόν, δεν θα το αυξήσω, θα το αφήσω όπως είναι, ένα κεφάλαιο, αυτό θα αρχίσει να λιγοστεύει. Όταν όμως το κεφάλαιο αυτό το αυξάνεις, τότε δεν κινδυνεύεις να το μειώσεις. Προσέξτε, αυτά λένε οικονομολόγοι, μην πάει και γίνει κανείς φιλάργυρος με αυτά τα πράγματα. Ναι. Παράδειγμα το λέω. Μεταφέρω αυτόν τον νόμο των οικονομολογικών στον πνευματικό χώρο. Ξέρετε πότε μπορούμε να πούμε ότι δεν κινδυνεύουμε τουλάχιστον άμεσα να χάσουμε την πίστη μας? Όταν την αυξάνουμε. Δηλαδή, πότε δεν θα φοβηθώ να μου αφαιρεθεί? Όταν την προσθέτω, όταν την αυξάνω. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Και τώρα θέλω να προσέξετε ένα πολύ ωραίο που λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Το γάρ της πίστεως όνομα εν μενεστεί κατά την προσιγορίαν διχή δε διαιρείται.
Ως προς το όνομα η πίστης λέγει είναι ένα. Λέμε πίστης. Αλλά προσηγορία θα πει όνομα, αλλά διαιρείται σε δύο πράγματα. Διχαλώνεται, διχάζεται σε δύο πράγματα. Σε δύο ειδών πίστης. Έστι μεγάρ, έστι μενγάρ, εν είδος της πίστεως, το δογματικό. Συγκατάθεσεν της ψυχής έχων, περί τούδε τεινός, και ωφελεί την ψυχή, καθώς φυσήν ο Κύριος. Ο ακούν μου τα ρήματα και πιστεύω, το πεψαντί με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν ουκ έρχεται. Και πάλι, ο πιστεύων εις τον αιών ουκ κρίνεται, αλλά μεταβεύγει εκ του θανάτου εις την ζωή. Ο μεγάλης Θεού φιλανθρωπίας, οι δίκαιοι μεν γάραν πολλής έτεσιν ευηρέστησαν, όπερ δε εκείνη δι ευαρεστήσεως πολλών ετών κατορθώσαντες, εκτίσαντο τούτο σι νυν Ιησούς δι εμιάς ώρας χαρίζεται. Ό,τι άλλοι έκαναν πολύ κόπο, σε λίγα λεπτά σε το κερδίζεις. Τι, εάν γαρ πιστεύσεις ότι Κύριος Ιησούς Χριστός και ότι ο Θεός ήγηρεν αυτόν εκ νεκρών, σωθήσει και μετατεθήσει εις τον παράδεισο, υπό του τον ληστήν εις παράδεισον εις αγαγόντος. Και μη απιστήσεις ή δυνατόν εστίν. Εάν πεις δηλαδή ότι πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, Κύριος θα πει Θεός, και ότι ο Θεός Πατήρ τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς, όπως σώθηκε και ο ληστής. Ο γάρ τον ληστήν δια μιας ώρας πιστεύσαντα σώσας εν το Αγίο τούτο Γολγοθά, ο αυτός και σε πιστεύσαντα διασώσει. Εκείνος που έσωσε τον ληστήν, ο ίδιος θα σώσει και σένα. Πώς λέγεται αυτή η πίστης? Δογματική ή θεωρητική, αν το θέλετε. Είναι αυτό που λέμε πιστεύω ότι ο Θεός υπάρχει, πιστεύω ότι ο Θεός είναι τριαδικός, πιστεύω ότι ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο, ενυνθρώπησε. Όλα αυτά αποτελούν τη λεγόμενη κατά τον Άγιο Κύριλο δογματική πίστη. Πάρα πολλοί άνθρωποι, αγαπητοί μου, έχουν αυτήν την δογματική πίστη. Πολλοί από τους πιστούς χριστιανούς, οι περισσότεροι έχουν τη δογματική πίστη. Άμα του πούμε πες το πιστεύω, πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, αρνείσαι τίποτα από αυτά? Όχι, τα δέχομαι όλα απολύτως. Πολύ καλά. Έχεις λοιπόν την λεγόμενη δογματική πίστη. Υπάρχει όμως και μια άλλη πίστη, η οποία αυτή κυρίως καθορίζει τον σωστόν χριστιανόν. Και όχι η πρώτη μόνο. Ακούσατε. Δεύτερον δε στην είδος πίστεως, το ενχάριτος μέρη παρά του Χριστού δωρούμενον. Δώρον και αυτό. Ο μεν γάρ δια του πνεύματος δίδονται λόγος σοφίας, άλλο δε λόγος γνώσεως, κατά το πνεύμα εταίρο δε πίστησεν το αυτό πνεύματι, άλλο δε χαρίσματα ιαμάτων και λοιπά. Εδώ αναφέρει ένα χωρίο δηλαδή από την Αγία Γραφή που λέγει Α Κορινθίους 12,8, που δείχνει ότι η πίστη είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα. Αυτή τίνην η καταχάριν δωρουμένη πίστης εκ του Πνεύματος, ου δογματική μόνον εστίν, αλλά και την υπεράνθρωπον ενεργητική. Δεν είναι μόνο η δογματική, βέβαια περιέχει και τη δογματική, αλλά αυτή λέγεται ενεργητική πίστης. Δευτέρα τώρα όψης της μιας και μόνης πίστεως. Τι θα πει ενεργητική? Ακούσατε το. Ως γαραν έχει την πίστη ταύτην, ερεί το όρι τούτο. Μετάβα εντεύθεν εκεί και μεταβήσεται. Όταν έχει κανείς αυτήν την ενεργητική πίστη και πει σε εκείνο το βουνό, πήγαινε πέσε στη θάλασσα, ή πήγαινε παραπέρα, πηγαίνει. Όταν ο Χριστός είπε, εάν έχετε κόκον πίστεως και πείτε σε τούτο το βουνό, πήγαινε ρίψου στην θάλασσα, θα πάει. Αυτό που είπε ο Κύριος, αν έχετε κόκκον πίστεως, τι εννοούσε, ποια πίστη εννοούσε? Δεν εννοούσε την δογματική πίστη, αλλά εννοούσε την ενεργητική πίστη, αυτή η οποία ενεργεί, αυτή που και βουνά μεταφέρει.
Αυτή η πίστη πρέπει να υπάρχει, αγαπητοί μου, στη ζωή μας. Διότι αν δεν υπάρχει αυτή η πίστη, η άλλη ουσιαστικά μένει νεκρή. Γι' αυτό στο τέλος βλέπουμε τους χριστιανούς μας, επειδή έχουν μόνο τη δογματική πίστη, να την είχαν και αυτοί, τέλος πάντων. Επειδή έχουν αυτοί μόνη τη δογματική πίστη, ο βίος τους μένει ανενέργητος πνευματικά. Ενώ η πίστη, η σωστή, η ενεργητική, μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, και μόνον αυτό, ολόκληρον δήμον, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Να διορθώσει ο πιστός άνθρωπος ολόκληρον δήμον, ολόκληρη πόλη μπορεί να διορθώσει. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, αυτή η ενεργητική πίστη. Όταν γάρ κατά πίστην είπη, τότε της πιστεύων ότι γίνεται, και μη διακριθεί εν την καρδία αυτού, όπως εξάλλου το διακριθεί, το έχει πει ο ίδιος ο Κύριος, Μάρκος 11,23, δηλαδή να αρχίσουν οι διαλογισμοί, θα είναι έτσι, δεν θα είναι έτσι. Τότε λαμβάνει την χάρη, παίρνει τη χάρη. Και περί της πίστεως τάφτης είναι το εάν έχει την πίστη ως κόκκον συνάπτες και τα λοιπά. Ον περγαρτρόπον ο κόκκος του συνάπεως, μικρός μεν εστί το μέγεθος, διάπειρος δε την ενέργεια, και εν ολίγη εσπαρμένος περιγραφεί μεγάλους κλάδους περιέχει, ως αυξηθείς δύναται κατά επί την ασκεπάζει, ούτω και η πίστη εν την ψυχή, εν οξυτά τη ροπή τα μέγιστα κατορθεί. Ξέρετε, οι πατέρες έτσι το ερμηνεύουν αυτό, ότι το συνάπι είναι αυτό που, από το οποίο βγάζουμε την μουστάρδα. Την μουστάρδα η οποία καίει. Λοιπόν, είναι διάπειρος, δηλαδή καίει, πιπερίζει, που σημαίνει ζεστή πίστη, ζωντανή, ενεργητική, θερμή πίστη, θερμουργός πίστη. Εάν λέει τόσο έχετε πίστη, μπορείτε να πετύχετε τόσα πράγματα. Περί Θεού μεν γαρ φαντάζεται και Θεόν κατοπτεύει. Μόλις σκεφτεί τον Θεό, βλέπει τον Θεό, κατοπτεύει τον Θεό. Καθώ εκχωρεί την πίστη φωτιστήσα, κόσμου τε τα πέρατα περιπολή, και πρώτη συντελεία του αιώνος τούτου την κρίση ήδη βλέπει. Τι ωραίο αυτό. Κοιτάξτε το αυτό. Περιπολή η φαντασία, τα πέρατα της γης, τα πέρατα του κόσμου, τα πέρατα του σύμπαντος. Αλλά πρώτη συντελεία η πίστη σε αυτή βλέπει ήδη την κρίση. Τη βλέπει. Και την μισθαποδοσία των επαγγελιών και των μισθών των υποσχέσεων. Έχε τίνην την παρασε αυτού πίστην, την εις αυτόν είναι λάβεις, και παρεκείνου την υπεράνθρωπον ενεργητική. Έτσι κλείνει την παραγραφό του εδώ. Δηλαδή, απόκτησε, αδελφέ μου, την πίστην την δογματική, να πιστέψεις δηλαδή σε εκείνα τα οποία η Εκκλησία διδάσκει, και τότε ο Θεός θα σου δώσει και την ενεργητική πίστη. Εάν δεν υπάρχει φυσικά η δογματική, πού θα στηριχθεί η ενεργητική πίστη? Δεν μπορεί να σταθεί. Πριν όμως κλείσω αυτή την παράγραφο, θα ήθελα να σας έλεγα κάτι που βεβαίως είναι μια πτυχή της πίστεως, διότι το θέμα της πίστεως είναι ατελείωτο. Ειλικρινά είναι ατελείωτο. Εκεί που κάποτε αισθάνεσαι πως το πιάσες το θέμα, εκεί αισθάνεσαι πως το έχεις χάσει. Γιατί βλέπεις ότι είναι σαν τον ωκεανό. Πιάνεις με τις χούφτες σου το νερό της θαλάσσης και λες, την έπιασα τη θάλασσα. Τι έπιασες? Δεν έπιασες τίποτα. Είναι πέλαγος ωκεανός. Πέλαγος ωκεανός. Πραγματικά. Η πίστη. Μεγάλο πράγμα η πίστη. Λοιπόν, είναι η πίστη στην πρόνοια του Θεού. Θα ήθελα δηλαδή να σας φέρω κοντά σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο θίγεται πολλές φορές από την Αγία Γραφή. Και ο ίδιος ο Κύριος το τονίζει αυτό εις την επί του όρους ομιλία του, όταν κάνει ένα προσκλητήριο στους ανθρώπους
να ειδούν τα πετεινά του ουρανού, τα κρινάκια του αγρού κτλ. Είναι η πίστη εις την πρόνοια του Θεού, δηλαδή στη φροντίδα του Θεού. Ξέρετε πόσο απέχει η πίστη υψηλή, η γυμνή, η σκέτη, η δογματική από την πίστη στην πρόνοια του Θεού. Διότι στην πραγματικότητα η πίστη στην πρόνοια του Θεού είναι η ενεργητική πίστη. Αλλά απλώς είναι μία πτυχή της ενεργητικής πίστεως. Δεν την θίγει εδώ ο Άγιος Κυρίλλος, γι' αυτό σας την αναφέρω. Τι είναι δηλαδή? Ο ένας λέει πιστεύω ότι υπάρχει ο Θεός. Ο άλλος λέει πιστεύω όχι μόνο ότι υπάρχει ο Θεός, αλλά και με βλέπει ο Θεός και με φροντίζει ο Θεός και προνοεί για μένα. Τι λέτε? Ποιος είναι ο ζωντανός πιστός άνθρωπος? Αυτός που πιστεύει μόνο εις τον Θεό, ή αυτός που λέει ότι ο Θεός προνοεί για μένα, ότι δεν θα με αφήσει ο Θεός? Πίσω από εκείνη την πολύ ωραία φράση, αλλά δυστυχώς για μας έχει γίνει μόνο σαν κουβέντα απειλαγμένη περιεχομένου, έχει ο Θεός, λέμε. Έχει ο Θεός. Τι θα πει έχει ο Θεός? Δηλαδή, αν εγώ δεν έχω, έχει ο Θεός. Αν εγώ δεν μπορώ, μπορεί ο Θεός. Που σημαίνει ότι ο Θεός είναι και σοφός και έχει αγάπη και έχει και δύναμη. Έτσι, δεν έχει σημασία εγώ σε ποια κατάσταση βρίσκουμε, αλλά ο Θεός όμως είναι δυνατός και σοφός και αγαθός. Θα μου δώσει λοιπόν εκείνο το οποίο έχω ανάγκη? Θα μου το αφαιρέσει ο Θεός? Δεν θα μου το αφαιρέσει αυτό ο Θεός. Αυτό είναι εύκολο πράγμα να το πει κανείς. Το λέμε όμως, αγαπητοί μου, σαν έκφραση πια, όπως λέμε και κάποιες παροιμίες μέσα στην ρήμη του λόγου. Έχει ο Θεός, λέμε. Εγώ θα κάνω ένα προσκλητήριο να ξαναγυρίσουμε πίσω όταν λέμε το έχει ο Θεός, να καταλαβαίνουμε τι λέμε και αν το πιστεύουμε αυτό. Έχει ο Θεός. Ο Θεός είναι μεγάλος. Έτσι, όταν εμπιστευθούμε στην πρόνοια του Θεού τον εαυτόν μας, πω, είμαστε πάρα πολύ ήσυχοι. Δεν έχουμε αγωνίες και δεν έχουμε και άγχη. Λέγει κάπου ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη δια κάποιου προφήτου, λέγει, εάν θα ξεχάσει η μητέρα το παιδί της, άλλο τόσο θα σε ξεχάσω κι εγώ. Κι αν υποτεθεί ότι η μητέρα ξεχνάει το παιδί της, εγώ δεν θα σε ξεχάσω. Και παίρνει αυτό το ενδεχόμενο, κι αν η μητέρα ξεχάσει το παιδί της, εγώ δεν θα σε ξεχάσω. Εκείνο το άλλο το περίφημο πάλι δια του προφήτου, εζωγράφησε, λέγει, την πόλη σου, την Ιερουσαλήμ, μέσα εις τη φούχτα μου, και τη βλέπω. Ο Θεός δηλαδή, εδώ κατά έναν ανθρωπομορφικών τρόπων, ζωγραφίζει μέσα στη φούχτα του την πόλη Ιερουσαλήμ, που σημαίνει την έχει πολύ κοντά, σημαίνει τη βλέπει, την κατοπτεύει, που σημαίνει δεν γίνεται τίποτε χωρίς την πρόνοιά του. Και αν ακόμα υποτεθεί ότι υπάρχει εγκατάλειψη, πόσες φορές έχει συμβεί αυτό μέσα στην ιστορία, αυτή η εγκατάλειψη είναι παιδαγωγική. Ότι δεν υπήρξε καταδικαστική η εγκατάλειψη του Θεού, απόδειξη ότι υπάρχει ακόμα ο λαός του Ισραήλ. Ο Ισραήλ δεν καταδικάστηκε, αγαπητοί μου, το ξέρετε αυτό? Δεν καταδικάστηκε. Δηλαδή η εγκατάλειψη στην παιδαγωγική αυτή είναι, η εγκατάλειψη αυτή είναι παιδαγωγική, όχι καταδικαστική. Γι' αυτό και ένα από τα σημάδια της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας, ότι είναι κοντά, είναι και αυτό, ότι θα γίνει άλλη μια απόπειρα να γυρίσει ο Ισραήλ πίσω, όπως με το κήρυγμα του προφήτη Ηλία και του Ενόχ, που μας λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, που δείχνει ότι ο λαός, όσοι πιστεύσουν, θα επιστρέψουν πίσω, δεν καταδικάστηκαν. Και όταν ο λαός, ο Θεός και εμάς κατά παρόμοιο τρόπο νομίζουμε ότι μας έχει εγκαταλείψει, δεν μας έχει εγκαταλείψει, δεν μας έχει. Μάλιστα αυτήν την εγκατάλειψη ο Άγιος Ισάκος Σύρος την παρουσιάζει με μερικά γνωρίσματα, όταν λέγει ο άνθρωπος αρχίσει να οργίζεται εναντίον του Θεού, να είναι ανυπόμονος κτλ, τότε μπορεί να παίρνει τα στοιχεία
ότι έχει εγκατάλειψη καταδικαστική. Όταν όμως έχει υπομονή, έχει δάκρυα, έχει ελπίδα, τότε παίρνει την πληροφορία, πάντα κατά τον Άγιο Σάκ των Σύρων, ότι δεν έχει εγκατάλειψη καταδικαστική, αλλά παιδαγωγική. Και αυτό είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού, στην πρόνοιά του. Πόσες φορές έχουμε αισθανθεί να μας εγκαταλείπει ο Θεός? Ξέρετε γιατί? Να συνέλθουμε. Τρώμε μπάτσους, τρώμε πολλά πράγματα, ακριβώς για να συνέλθουμε. Που νομίζουμε ότι ο Θεός μας εγκαταλείπει. Ο άνθρωπος που δεν πιστεύει όμως στην πρόνοια του Θεού, νομίζει ότι ο Θεός τον έχει εγκαταλείψει και φτάνει στο απονενοημένο εκείνο συμπέρασμα. Δεν υπάρχει Θεός. Εάν λέγει υπάρχει Θεός, γιατί να πεθάνει ο άνδρας μου, γιατί να πεθάνει το παιδί μου? Εάν υπάρχει Θεός, ακούτε κουβέντες? Γιατί να πεθάνει το παιδί μου, γιατί να μου συμβεί εμένα αυτό το ατύχημα, γιατί να αρρωστήσω, γιατί να φτωχύνω? Εάν υπήρχε Θεός, ακούτε συμπέρασμα? Φρικώδες συμπέρασμα, φρικώδες. Γι' αυτό όσοι, αγαπητοί μου, βρισκόμεθα εις τον χώρο της δογματικής πίστεως, χωρίς χρονοτριβή, το παν θα κάνουμε, θα παρακαλούμε το Θεό να μας δώσει αυτήν την ενεργητική πίστη, πτυχή της οποίας είναι η πίστη στην πρόνοια του Θεού. Και τότε θα μπορούμε να αρχίσουμε να αισθανόμεθα μέσα μας όλη εκείνη τη χαρά και τη θαλπορή που μπορεί να νιώθει ο άνθρωπος που έχει πίστη. Θυμάμαι κάποτε, πριν από πολλά χρόνια, σε ένα λεωφορείο, γύριζα από την Αθήνα, ήμουν στο πίσω κάθισμα, δίπλα μου ήταν μία γυναίκα και κρατούσε ένα μωρό στην αγκαλιά της. Ένα παιδάκι μικρό κοιμότανε στην αγκαλιά της. Παρολίγο θα είχαμε μία σύγκρουση που ο οδηγός αποτόμως εφερδάρισε. Και καταλαβαίνετε τώρα πως φύγαμε όλοι από τις θέσεις μας και πήγαμε μπροστά. Αγαπητοί μου, όλοι τρομάξαμε και δικαιολογημένα. Μόνο μια ύπαρξη δεν τρόμαξε. Το παιδάκι εκείνο. Είχε την αίσθηση της ταλπορής της αγκαλιάς της μάνας του. Το ίδιο συμβαίνει με τον πιστό που πιστεύει στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού.